Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια φριτάτα. Η φριτάτα είναι η ιταλική ομελέτα. Χρειάζεται μόλις ένα τηγάνι, σε 20 λεπτά είναι έτοιμη και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ό,τι leftovers έχουμε στο σπίτι. Βέβαια, σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ποιοτική φριτάτα. Θα είναι ολοκληρωμένο το γεύμα γιατί θα έχουμε πρωτεΐνη από τα αυγά, τη φέτα, τη γαλοπούλα και φυσικά όλες οι φυτικές ίνες που χρειαζόμαστε από τα λαχανικά και τα καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. 28 τηγανάκι θα κάνει μια χαρά τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τη δικιά μας τη φριτάτα. Ουσιαστικά η φριτάτα έχει τη φιλοσοφία ακριβώς με την πίτα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ό,τι μας έχει περισσέψει, ό,τι θα θέλαμε να βάλουμε σαν γέμιση μέσα στην πίτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε φριτάτα. Δηλαδή, να φτιάξουμε μια γιγαντιαία ομελέτα. Εγώ όλα τελικά που έχω εδώ πέρα ουσιαστικά είναι leftovers, πατάτες που μου έχουν μείνει, λίγο γαλοπούλα στο ψυγείο, λίγα λαχανικά, πιπεριές και κρεμμύδι. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα δέσω με τι. Με τα αυγουλάκια μου που είναι η φριτάτα. Οπότε, ελαιόλαδο στο τηγάνι και δεν θα το λυπηθώ, θα ρίξω τουλάχιστον 4 κουταλιές της σούπας. Χρειάζομαι λαδάκι, δεν θα ρίξω άλλα λιπαρά, τα όλα λιπαρά είναι τώρα, οπότε θέλω να καλύψω τον πάτο από το τηγάνι για να μην κολλήσει στη συνέχεια η ομελέτα μου. Τώρα, έχω ένα κρεμμύδι, ωραία ζουγιέρ. Ουσιαστικά ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι είναι προαιρετικό, το καταλαβαίνετε ότι ό,τι άλλα λαχανικά έχετε σπίτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λαχανικά που έχετε. Το κρεμμύδι καθώς το ψήνουμε και καθώς γίνει η ομελέτα, εφόσον το σκάρουμε στην αρχή πολύ καλά, θα καραμελώσει και η ομελέτα μας θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμη. Τώρα, έχω πιπεριές τρίχρωμες, πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Θα πάρω και θα κόψω ζουγιέν και αυτές εδώ. Και κόψτε ωραία ζουγιέν. Ζουγιέν είναι αυτές εδώ οι λωρίδες. Πάνε όλες μέσα στο τηγάνι. Τώρα, σαν ποσότητα λαχανικών μπορεί να φαίνεται πολύ στο σημείο αυτό, αλλά δεν είναι. Θα αφήσουμε 5 με 10 λεπτάκια μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά μας και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Μετά από 5-10 λεπτάκια περίπου έχουμε μαλακώσει τα λαχανικά, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσω όλα τα υπόλοιπα. Βάζω πατατούλες από πάνω που με έχουν περισσέψει. Στην περίπτωση βέβαια που δεν σας έχουν περισσέψει πατάτες, δεν είναι τίποτα να τηγανίσετε λίγες πατατούλες και να ρίξετε από πάνω για να έχει περισσότερο σώμα η ομελέτα μου και να μου φαίνεται φτωχό το γεύμα. Έτσι, πατάτες κατευθείαν θα πάρει άλλο χαρακτήρα. Έχω λίγο γαλοπούλα. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μπέικον, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε ζαμπόν, βάζετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε τίποτα, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου αλαντικά, να μην βάλετε καθόλου κρέας στην ομελέτα σας. Μπορείτε να το κάνετε. Εγώ το κρέας το βάζω έτσι για να είναι πιο ολοκληρωμένο, να έχει περισσότερες πρωτεΐνες μέσα. Φετούλα. Και αυτή την κόβω έτσι σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Ρίχνω τη φετούλα μου από πάνω, εδώ. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα και τα αυγά μας. Λοιπόν, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μπουλάκι. Ωραία αυγουλάκια μπορείτε να πάρετε βιολογικά. Χρειαζόμαστε να είναι ολόφρεσκα τα αυγά μας. Ανακατεύουμε ένα πυρνάκι, ρίχνουμε μέσα και το γάλα. Για να φουσκώσει λίγο παραπάνω η φριτάτα μας θα ρίξουμε λίγο μπέικιν και για να γίνει έτσι πιο γευστική, λίγο πάπρικα. Και έτσι όπως είναι αυτό το υπέροχο μείγμα το ρίχνουμε πάνω από όλα τα υλικά. Εδώ. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι είναι λίγη η ποσότητα, αλλά μην φοβάστε. Είμαστε σοβαροί επιχείρηση εδώ πέρα. Ξέρουμε τι κάνουμε. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, λίγα μυρωδικά και μέσα στο φούρνο. Αλάτι. Πιπέρι. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Λίγο μαϊντανό. Εδώ. Βάλω μαζί με τα κοτσάνια γιατί θα ψηθεί μέσα στο φούρνο. Οπότε τα κοτσάνια θα γίνουν τραγανά και πάρα πολύ νόστιμα. Γιατί όλα τα λαχανικά μου θα τα βάλω πάνω από τη φριτάτα μου. Εδώ. Κοιτάξτε. Και όπως είναι, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θα πάρω και θα ρίξω μέσα την ομελέτα. Και ψήνουμε για 15 με 20 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από πάνω και φυσικά να ψηθεί η ομελέτα μέχρι μέσα. Και η φριτάτα μου είναι έτοιμη! Πείτε μου πόσο ζηλεύετε. Εντάξει, δεν θα πρέπει να ζηλεύετε καθόλου, γιατί τη φτιάξαμε με το τίποτα και σε πάρα πολύ λίγο χρόνο και όλοι μπορείτε να το φτιάξετε. Φτιάξτε εδώ ακόμα, τσιρτσιρίζει από το φούρνο, αλλά δεν πειράζει. Κανονικά πρέπει να την αφήσουμε λίγο να κρυώσει για να κόψουμε κομμάτι, γιατί έτσι είναι το σωστό και θα έβγαινε πιο ωραίο το κομμάτι άμα την αφήναμε. Κρύωνε λίγο, αλλά δεν θέλω ούτε εσείς να περιμένετε, ούτε εγώ, οπότε πρέπει να είμαι προσεκτικός
Όταν θα βγάλω τη φρυτάτα μου, θα κόψω από εδώ. Μ' αρέσει πιο πολύ εδώ πέρα αυτή η μεριά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ομελέτα βγάζει τυπικά 1, 2, 3, 4, 5, 6 καλές μερίδες φαγητού. Και υπερπλήρες φαγητού, γιατί έχει τα πάντα. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες, φυτικές ίνες. Τα πάντα όλα όσα χρειαζόμαστε για να συμπληρώσουμε ένα ωραίο γεύμα. Λίγο ρόκα, έτσι για να μασάμε περισσότερο και να φάμε περισσότερο. Λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Και ουσιαστικά δημιουργήσαμε το κρεβατάκι για την υπέροχη φρυτάτα μας. Ωχ! Παναγία μου, ζωματάει, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε μέσα πόσο ωραία που έχει γίνει. Έχουν καραμελώσει όλα τα λαχανικά, αλλά μπορούμε να δούμε όλες τις στρώσεις από την πατάτα, από το αυγό, από τα λαχανικά, από τη φετούλα μας, από τη γαλοπούλα. Είναι το τέλειο ολοκληρωμένο γεύμα και μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μην είναι πεντανόστιμο. Έχει μέσα γαλοπούλα, πατατούλες, αυγουλάκια, πιπεριές, κρεμμύδι καραμελωμένο, όλα αυτά τα λαχανικά που ρίξαμε και τα μυρωδικά. Τη φέτα, την είπαμε τη φέτα, δεν την είπαμε. Είναι καταπληκτικό. Είναι μέσα στη συνταγή. Πραγματικά όλοι μπορείτε να ετοιμάσετε με ό,τι leftover έχετε στο σπίτι και φυσικά πάρα πολύ εύκολα με ένα τηγανάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, να βγάλετε φωτογραφίες από τις συνταγές, να μας στείλετε, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, να ετοιμάσετε τη συνταγή. Τι άλλο, να βγείτε στο μπαλκόνι και να πείτε ότι είστε καταπληκτικοί σε αυτό που κάνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε, αλλά μπράβο, να βγείτε στο μπαλκόνι και να το κάνετε. Φιλάκια πάρα πολλά, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.